κυρίες υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Με το παρόν σχέδιο νόμου, η κυβέρνηση επιχειρεί να δώσει λύσεις σε πολύ σημαντικά ζητήματα και προβλήματα που ταλανίζουν το Εθνικό Σύστημα Υγείας χρόνια και που οι πολιτικές τόσο του ΠΑΣΟΚ όσο και της Νέας Δημοκρατίας το απαξίωσαν και το υποβάθμισαν, ιδιαίτερα δε τα τελευταία χρόνια. Με αυτές τις πολιτικές, ο χώρος της δημόσιας υγείας στην κυριολεξία, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, λαϊλατήθηκε από τους κάθε λογής επιτίδιους και κολλητούς. Ο χώρος της υγείας έγινε εκτροφείο πυράγχας και εκμεταλλευτών ακόμη και του ανθρώπινου πόνου. Δυστυχώς όμως η εξυγίαση στο σύστημα υγείας καθυστερεί και δυστυχώς, κυρία Υπουργέ, θα πω ότι το πάρτι ή μάλλον τα μεγάλα πάρτι ακόμη συνεχίζονται. Εμείς, ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός, το έχουμε πει ότι ιδιαίτερα και στο θέμα της υγείας αλλά και σε πολλά άλλα θέματα είμαστε εδώ μόνο για γόνιμη και επικοδομητική αντιπολίτευση με προτάσεις και όχι για ανούσιες αντιπαραθέσεις και διαπιστώσεις για λόγους και μόνον εντυπωσιασμού. Αναφορικά δε με τη Νέα Δημοκρατία, διαπίστωσα παρακολουθώντας όλο αυτό τον καιρό τις τοποθετήσεις της ότι έχει μία συνειδησιακή κρίση και ενοχές, γιατί πιστεύω ότι πλέον συναισθάνεται τι έπρεπε να κάνει, τι όφιλε να είχε κάνει, τι είχε υποσχεθεί στον ελληνικό λαό τα χρόνια αυτά τα 5,5 που κυβέρνησε, και αντί να δούμε ένα έργο, ένα αποτέλεσμα, μια αλλαγή σε αυτό το Εθνικό Σύστημα Υγείας, που εμείς τις αλλαγές, επειδή ήμασταν μέσα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, μπορούσαμε να τις κρίνουμε, τουναντίον βλήχαμε μόνο παχιά λόγια και βαρύγδουπες υποσχέσεις και τίποτα άλλο. Κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, ειλικρινά πάψτε να λέτε τι είχατε κατά νου να κάνετε, ποια ήταν τα σχέδιά σας, αλλά δεν τα κάνατε, δεν ξέρω γιατί τα κάνετε, το λόγο το ξέρετε μόνον εσείς, γιατί στην κυριολεξία μου θυμίζετε κατά φαντασίαν ασθενής. Έλεος πια ο κόσμος έχει καταλάβει και τις προθέσεις σας και τις ικανότητές σας. Κυρία Υπουργέ, σαν γιατρός του Εθνικού Συστήματος Υγείας, νοσοκομιακός γιατρός δηλαδή, που το υπηρέτησα από την αρχή του, αλλά και όλοι εμείς οι γιατροί του Εθνικού Συστήματος Υγείας, όλοι οι συνάδελφοί μου και όλο το νοσηλευτικό προσωπικό, ειλικρινά μετά από κυοφορία 9 μηνών θα περιμέναμε σήμερα ένα όριμο μωρό, ένα όριμο κύμα, να το πω έτσι, και επειδή είστε Υπουργός Υγείας, πιστεύω πλέον ότι έχετε πλήρως εξοικειωθεί με ιατρικούς όρους. Περίμενα λοιπόν σήμερα ένα όριμο κύμα, ένα πληρέστερο, λεπτομερέστερο, τελειότερο, αποφασιστικότερο και τολμηρότερο νόμο. Όχι μόνον εγώ, όλοι οι γιατροί που υπηρετούν και αγαπούν το Δημόσιο Σύστημα Υγείας και θέλουν να δουν ένα Δημόσιο Σύστημα Υγείας όπως αξίζει στον Έλληνα γιατρό, στον Έλληνα νοσοκόμο, αλλά κυρίως όπως πρέπει να το βιώνει ο Έλληνας πολίτης. Όλοι πιστεύουμε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι στο χώρο της υγείας δεν έχουμε άλλα περιθώρια. Τολμήστε, κυρία Υπουργέ, ο απλός πολίτης και ιδιαίτερα σήμερα, σε αυτές τις δύσκολες οικονομικές μέρες που ζει, τι ζητάει? Ζητάει ένα δημόσιο σύστημα υγείας αποτελεσματικό, φιλικό, άμεσο, που να καλύπτεται πλήρως από ένα ενιαίο φορέα υγείας, όπως εμείς σας τον έχουμε προτείνει, και που ο φορέας αυτός να αντιμετωπίζει τον ασφαλισμένο κάθε ταμείου σε κάθε γωνιά της χώρας μας. Είναι απαράδεκτο δηλαδή, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
στα κέντρα υγείας και στα αγροτικά ιατρεία να μην αντιμετωπίζεται στην καθημερινότητά του ο ασφαλισμένος του ΙΚΑ, του ΟΓΑ, ο άπορος, ο οποιοσδήποτε άλλος έχει το οποιοδήποτε ταμείο, και ανταυτού να πρέπει να αναζητήσει το γιατρό του ταμείου του, που τις περισσότερες φορές είναι πολύ μακριά από το χωριό ή από την πόλη τη μικρή που ζει, και θα πρέπει να φτάσει στη μεγάλη πόλη. Παραδείγματος χάρη, θα μιλήσω για την δική μου την περιοχή, να φτάσει στη Χαλκίδα. Γιατί? Για να βρει το γιατρό του ΙΚΑ, κυρία Υπουργέ, και να του γράψει το φάρμακο για την πίεσή του, τα απλά πράγματα, τα απλά τα καθημερινά, ή τις σταγόνες που χρειάζεται ο παππούς να βάζει στο μάτι του για τον καταράκτη. Αλλά λέει δεν βρίσκει τον γιατρό του ΙΚΑ πρόχειρο, οπότε πρέπει να τον αναζητήσει στην επόμενη μεγάλη πόλη. Ταλαιπωρία, ταλαιπωρία αφάνταστη και άδικη για τους ασφαλισμένους που μια ζωή είχαν μάθει να πληρώνουν πολύ ωραία τη συνδρομή τους. Κυρία Υπουργέ, εμείς πιστεύουμε πως η υγεία αποτελεί ένα φυσικό ανθρώπινο δικαίωμα και επίσης ένα δικαίωμα της ισότητας στην υγεία. Επίσης το δικαίωμα της ισότητας στην υγεία είναι το θεμέλιο της κοινωνικής συνοχής. Αποτελεί δε υψίστη και ιερή υποχρέωση της πολιτείας η πρόληψη, η προαγωγή, η βελτίωση και η παροχή δημόσιας υγείας στον κάθε πολίτη, στον κάθε ασφαλισμένο, στον ασθενή. Σας είχα καταθέσει και στην Επιτροπή, κυρία Υπουργέ, πως κατά τη γνώμη μας ξεκινήσατε ανάποδα και όχι από τη βάση προς την κορυφή. Και θα εξηγήσω τι εννοώ. Κατά πρώτον, η βάση του Εθνικού Συστήματος Υγείας είναι η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, με τα κέντρα υγείας τα οποία λειτουργούν σωστά και με την καθιέρωση του οικογενειακού γιατρού και του παιδιάτρου, που ο γιατρός, ο οικογενειακός και ο παιδίατρος θα κρίνει και θα εγκρίνει την παραπομπή για δευτεροβάθμια ή τριτοβάθμια φροντίδα, εφόσον αυτή είναι αναγκαία. Έτσι τουλάχιστον αυτά τα συστήματα έχουμε βιώσει εμείς οι περισσότεροι που έχουμε ζήσει συστήματα υγείας με επιτυχία σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Μας έχετε πει ότι η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας θα έρθει σε νομοσχέδια που θα ακολουθήσουν. Πιστέψτε με, προσωπικά, κυρία Υπουργέ, είμαι πάρα πολύ δύσπιστη. Έχω δει την πρωτοβάθμια υγείας να είναι έτοιμη για να την απολαύσουν οι πολίτες και τελικά την τελευταία στιγμή, δεν ξέρω για ποιους λόγους, και είναι πολλοί αυτοί οι λόγοι, η πρωτοβάθμια φροντίδας υγείας πηγαίνει πάλι παραπίσω. Αν θέλατε δε να υποστηριχθεί η πρωτοβάθμια φροντίδας υγείας, το απλούστερο που θα μπορούσατε να κάνετε αυτή την εποχή είναι να συνεχίσετε τις συμβάσεις των γιατρών που εργάζονται ήδη στο ΙΚΑ, έχουν συμβάσεις ΙΚΑ, και είναι πάρα πολλοί γιατροί οι οποίοι είχαν σύμβαση παροχής υπηρεσιών για περιορισμένο χρονικό διάστημα με το ΙΚΑ. Περίπου 1.000-1.500 είναι αυτοί οι γιατροί που δεν τους ανανεώνεται τη σύμβαση στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Αλλά εγώ θα έλεγα, εκείνο που είναι πιο επικίνδυνο είναι η μη ανανέωση των συμβάσεων στις περιφέρειες. Είχα χθες τηλέφωνα και καταγγελίες από τη δική μου την περιοχή. Έχει μείνει μία ολόκληρη περιοχή, η βορειοκεντρική Εύβοια, έχει μείνει ακάλυπτη από παιδίατρο, διότι απλώς το ΙΚΑ δεν ανανεώνει τη σύμβαση με το συγκεκριμένο παιδίατρο.